Τη σημερινή μας συνεδρίαση σκιάζει δυστυχώς μία πολύ θλιβερή είδηση. Ο Μίκης Θεοδωράκης περνά πια στην αιωνιότητα. Η φωνή του σήγησε και μαζί του σήγησε και ολόκληρος ο ελληνισμός. Όπως είχε γραφτεί και για τον Παλαμά, όλοι είχαμε ξεχάσει πως είναι θνητός. Όμως, μας αφήνει παρακαταθήκη τα τραγούδια του, την πολιτική του δράση, αλλά και την εθνική του προσφορά σε κρίσιμες στιγμές. Η Ρωμιοσύνη σήμερα κλαίει και γι' αυτό και με απόφαση της κυβέρνησης, από σήμερα κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος. Όπως ξέρετε, είχα την τιμή να τον γνωρίζω για πολλά χρόνια. Και σχετικά πρόσφατα, μάλιστα, τον είχα επισκεφθεί. Οι συμβουλές του ήταν πάντα πολύτιμες για μένα, κυρίως αυτές που αφορούσαν στην ενότητα του λαού μας και στην υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών. Πιστεύω πως η καλύτερη τιμή προς αυτόν τον παγκόσμιο Έλληνα θα είναι εμείς με το καθημερινό μας έργο να κάνουμε πράξη αυτό ακριβώς το μήνυμά του. Ο Μίκης είναι η ιστορία μας και πρέπει να τη συνεχίσουμε όπως θα ήθελε και εκείνος.